πάω σε εκείνα τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία έχουν γίνει, έρευνα σε 4.400 εκπαιδευτικούς για εθισμό, διαδικτυακή εκμετάλλευση και κακοποίηση, στοιχεία τα οποία είδα για άλλη μια φορά και με πραγματικά με προβλημάτισαν, διότι πλέον προβληματισμός μπορεί να προκληθεί από όλη αυτή την ιστορία, το πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πώς έχουμε φτάσει, εντάξει. Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από εκεί έγινε η έρευνα, που διοικείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος και στην οποία συμμετείχαν 4.400 εκπαιδευτικοί από όλη τη χώρα και από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πριν πάω και προχωρήσω λίγο παρακάτω, θα καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι ο υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα, καλημέρα. Με προβλημάτισαν για άλλη μία φορά όλα αυτά τα οποία βλέπω ως στοιχεία. Το 9% των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δώστε μου μόνο τη δυνατότητα να πάω στην πρώτη του παράγραφο και στα γενικά χαρακτηριστικά αυτής της έρευνας, το 9% των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει αντιληφθεί μάθη ότι κάποιος μαθητής-μαθήτρια έχει πέσει θύμα διαδικτυακής παρενόχλησης αποπλάνησης και το 6% ότι κάποιος μαθητής-μαθήτρια έχει πέσει θύμα διαδικτυακής κακοποίησης. Το αντίστοιχο ποσοστό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι 2% για περιστατικά διαδικτυακής παρενόχλησης αποπλάνησης και 0,5% για περιστατικά διαδικτυακής κακοποίησης. Παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς και από δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες και από τις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, 57% στο γενικό πληθυσμό, 54% στην πρωτοβάθμια, 60% στη δευτεροβάθμια, δηλώνουν ότι δεν είναι ενήμεροι για το πώς πρέπει να διαχειριστούν καταστάσεις διαδικτυακής σεξουαλικής αποπλάνησης, κακοποίησης σε βάρος των μαθητών τους. Αυτό το τελευταίο είναι και το πιο τραγικό, κύριε Κορμά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα. Είναι, φανταστείτε, το 4.300, το δείγμα αυτό είναι 3,5% των εκπαιδευτικών σε όλη την Ελλάδα. Με τη βοήθεια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου το κάναμε αυτή την έρευνα. Αποτυπώνει την άποψη των εκπαιδευτικών σε σχέση με το τι γίνεται στα σχολεία. Και δυστυχώς έχετε να επιβεβαιώσει τις άλλες έρευνες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια με πιο ανησυχητικό βαθμό. Γιατί όταν λέμε, ας πούμε, ότι 9% των εκπαιδευτικών σε δευτεροβάθμια έχουν αντιμετωπίσει μέσα στο σχολείο τους θύματα παρενόχλησης, και πόσο μάλλον το ότι 6% έχουν διακινεί, γνωρίζουν ότι κάποιος μαθητής, και ειδικό προσωπικό του, γυμνές, φωτογραφίες, τίποτα άλλο, διακινούνταν μέσα στο διαδίκτυο, τότε καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και βέβαια, όπως πολύ καλά το επισημάνατε, δείχνει και την αδυναμία των εκπαιδευτικών να διαχειριστούν όλα αυτά τα πράγματα σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι γιατί συμβαίνει, επειδή το διαδίκτυο, η ενασχόληση των παιδιών, ιδίως μετά το COVID, έχει φτάσει σε πολύ ακραίες καταστάσεις. Τα ρίξαμε από μόνοι μας στο στόμα του λύκου, ανεξέλεγκτα. Ναι, έχουν ευνηδιαστεί όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς. Δεν μπορεί το σχολείο να αντιδράσει έτσι ώστε να μπορέσει αυτά τα πράγματα να τα διαχειρίζεται συνολικά. Και γενικότερα υπάρχει μια κατάσταση η οποία παρακολουθούμε θεατές, μια πολύ άσχημη, ένα άσχημη καταστάσεις, και δυστυχώς αυτό δημιουργεί μεγάλη ανησυχία. Γιατί οι γονείς δεν έχουν αντιληφθεί πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. Κύριε Κορμά, μαζεύεται αυτό το πράγμα? Ναι, μαζεύεται. Αρκεί να βάλουμε ένα stop. Δηλαδή, θα πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι το διαδίκτυο μπορεί να είναι, όπως λέγαμε παλιά, ένα παράθυρο στον κόσμο, αλλά μπορεί να είναι και ένας τεράστιος τείχος όπου τα παιδιά είναι στη μία πλευρά και όλοι οι άλλοι, και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, είναι στην άλλη. Επομένως, θα πρέπει να δούμε. Να πάρουμε άμεσα μέτρα, όπως για παράδειγμα στα παιδιά του Δημοτικού. Δεν είναι λογικό το 70% των παιδιών να είναι αυτή τη στιγμή του Δημοτικού στα κοινωνικά δίκτυα. Θέλω να σας πω έτσι, και το αναφέρω πρώτη φορά από το δικό σας το ραδιόφωνο, ότι στην Κίνα το TikTok το έχει κινέζικη εταιρεία. Ξέρετε, εκεί έχουν πολύ έτσι εξέλιξη τη τεχνολογία, αλλά έχουν και απίστευτο έλεγχο. Στην Κίνα λοιπόν το TikTok είναι μέχρι 40 λεπτά
για τα παιδιά κάτω των 14. Και όχι μόνο αυτό, η εταιρεία προβάλλει ιστορικά γεγονότα, προβάλλει τα μουσεία, τις επιράματα στο σχολείο, στο σπίτι και οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, μέσα στη διαδικασία της ενασχόλησης των παιδιών με το συγκεκριμένο μέσο. Και ρωτάω εγώ τώρα. Σε αυτά, τα 40 λεπτά, σε αυτά τα 40 λεπτά ή εκτός των 40 λεπτών? Όχι, όχι, μέσα στα 40 λεπτά. Mm-hmm. Δηλαδή, μετά που φτάνει στο 40 λεπτό, σταματάει πλέον ο έφηβος και το παιδί να έχει επαφή με το TikTok. Κλειδώνει. Mm-hmm. Γιατί αυτό να γίνεται στην Κίνα και δεν γίνεται στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη ή στην Αμερική? Είναι ένα θέμα το οποίο, γιατί εγώ πάντα πιστεύω ότι, ξέρετε, η εύκολη λύση είναι να τα ρίχνουμε στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει επιτέλους, δηλαδή, να υπάρξει μια ρύθμιση και μια επιβολή στο τέλος, δηλαδή, των εταιριών αυτών, σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται τα ανήλικα παιδιά και πώς αντιλαμβάνονται την προστασία τους, ώστε να υπάρχουν κάποια περιοριστικά μέτρα. Εγώ θα το έβλεπα πολύ θετικό αυτό, ιδίως το 40 λεπτά να ισχύει, ας πούμε, και στις χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική. Για ποιο λόγο λοιπόν εμείς δεν το ζητούμε αυτό, για ποιο λόγο εμείς αφήνουμε τα παιδιά να είναι άπειρες ώρες εκεί, γιατί βλέπουμε και από τις έρευνες ότι υπάρχει εθιστική συμπεριφορά, ιδίως από το TikTok, το οποίο αλλάζει βίντεο, τραβάει το ενδιαφέρον των παιδιών, πολλά παιδιά ξενυχτούν στο συγκεκριμένο κομμάτι και διάφορα άλλα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις, μπορούν να μαζευτεί λίγο το θέμα αυτό, αρκεί να πιέσουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ώστε αυτές οι λύσεις να εφαρμοστούν και στο επίπεδο των παιδιών. Πρέπει να ξεχνάμε ότι η δημόσια νόμος, το GDPR, ιδίως ξεκίνησε στη λογική των προσωπικών δεδομένων, ειδικά στη λογική να προστατέψουμε τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή το GDPR ισχύει για όλους εκτός από τα παιδιά. Ξέρετε, υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή που λέει, ο εθνικός νόμος, έχουν περισσότερα τα κοινοβούλια της Ευρώπης και μάλιστα είναι πολλά χρόνια τώρα αυτό, όπου λέει ότι μέχρι τα 15 θα πρέπει να υπάρχει γονική συγκατάθεση για να μπει κάποιο παιδί σε κοινωνικά δίκτυα. Ας το κάνουμε και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, ας βάλουμε μέσα στα σχολεία εκείνα τα προγράμματα και εκείνα τα σεμινάρια, έτσι από ειδικούς να μπορούν και οι εκπαιδευτικοί, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να ξέρουν πώς θα διαχειριστούν τέτοιου είδους καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού. Και μετά, ας πάμε και στα υπόλοιπα. Και το λέω έτσι και πολύ μεγάλο φόβο, γιατί θα πούνε, κοίταξε, τώρα μιλάς για ελευθερία του λόγου, περιορισμό στην ελευθερία του λόγου, αλλά δεν είναι τόσο απλό το πράγμα όταν μιλάμε για τα παιδιά μας και δεν υπάρχουν και κανόνες και όρια και δυστυχώς έχουμε ξεφύγει όλοι μας και ευθυνόμαστε όλοι μας. Να σας πω κάτι, η ελευθερία του λόγου προϋποθέτει και κάποιους βασικούς κανόνες. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν επιτρέπεται, οι ίδιες εταιρείες το έχουν βγει και όλος ο κόσμος το λέει, ότι δεν μπορεί να μπαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, του δημοτικού, πρώτη δημοτικού και δευτέρα δημοτικού, να είναι, ας πούμε, στα κοινωνικά δίκτυα και στη χώρα είναι πάνω από 70%, προφανώς δεν μιλάμε για ελευθερία του λόγου εδώ. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση. Ή, ας πούμε, για παράδειγμα, όταν βλέπουμε παιδιά τα οποία μπαίνουν από 5 χρονών και 6 σε πορνογραφικές ιστοσελίδες, γιατί οι γονείς έχουν αφήσει ανεξέλεγκτο το σύστημα, το διαδίκτυο στο σπίτι, εδώ μιλάμε για κακοποίηση. Δηλαδή, εντάξει, λίγο να το προσδιορίσουμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να προσδιορίσουμε τι σημαίνει ελευθερία στο διαδίκτυο και τι σημαίνει και κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών στο διαδίκτυο. Mm. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο να αποδεχτούμε όλοι ότι δεν έχει νόημα σε καμία περίπτωση να αφήνουμε τα παιδιά του δημοτικού να είναι στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί δεν είναι μόνο οι εθιστικές συμπεριφορές, δεν είναι μόνο τα λάθος πρότυπα που μπορούν να προάγουν τα κοινωνικά δίκτυα. Είναι ότι και τελικά αυτά τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν αυτές τις συμπεριφορές, μιας και ουσιαστικά αυτός είναι ο τόπος που εκπαιδεύονται. Αλήθεια, αυτό φοβάστε ότι μπορεί να αλλάξει όλη η συμπεριφορά ενός παιδιού μετέπειτα εφήβου, νέου και στην ενήλικη ζωή του? Γιατί το αρχικό μου το ερώτημα και όταν σας κάλεσα ήταν, μα κύριε Κορμά, πώς θα εξελιχθεί ως ενήλικας ένας άνθρωπος ο οποίος δέχεται τέτοιου είδους ερεθίσματα? Τι είναι αυτό που σας φοβίζει πολύ περισσότερο? Έχει αλλάξει ήδη. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν το είχαμε δει και πολύ συχνά, ας πούμε, περιστατικά στην Κόρινθο ή στην Αθήνα ή στο Ήλιον, όπου κάποια παιδιά αποπειράθηκαν ή βίασαν συνομήλικούς τους ομαδικά. Δεν έχουμε δει να έρχονται παιδιά έφηβες και να μας λένε ότι τα αγόρια τους ζητάνε ολοκληρωμένη σχέση, αλλά με δύο και τρεις φίλους τους
Δεν έχουμε δει τόση έξαρση βίας. Δεν είναι στα γήπεδα μόνο. Στα γήπεδα και οπουδήποτε αλλού είναι στις πλατείες, είναι η αρένα. Αυτά όλα έχουν ξεκινήσει και από το διαδίκτυο. Όχι μόνο, αλλά και από το διαδίκτυο. Όταν 37% των παιδιών μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα μίσους, τι περιμένουμε παραπάνω? Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ στη Βουλή ψηφίζεται νόμος ο οποίος απαγορεύει την είσοδο κλιματικών οργανώσεων τύπου Χρυσής Αυγής κτλ., την ίδια στιγμή που μιλάμε αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, υπάρχουν πολλές καταγγελίες που έχουμε από γονείς όπου αυτές οι ομάδες εντοπίζουν τα παιδιά και προσπαθούν να πτύξουν τύπου προσιλητισμού έτσι ώστε να μπουν στις ακροδεξιές και στις ρατσιστικές ακροδεξιά μονοπάτια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι στο διαδίκτυο κινούνται τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τελείως πιο επιθετικά, τελείως πιο απροστάτευτα από τον κόσμο, χωρίς να υπάρχει δηλαδή κάποιο δικαίωμα, ας πούμε, και προάσπισης του. Όλα στηρίζονται και στην ανωνυμία. Εδώ είναι το θέμα μας. Και εδώ πρέπει να καταλάβουν οι γονείς τη σοβαρότητα του θέματος. Και η πολιτεία, από την άλλη, δεν είναι άμπειρη των ευθυνών της. Προφανώς και η πολιτεία. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθουν τέτοια μέτρα ώστε να προστατεύονται τα παιδιά τουλάχιστον. Δεν έχει να κάνει βέβαια με τη δική μας την χώρα, έτσι, μην το πάμε έτσι το. Γιατί έχει να κάνει με την ολόκληρη την Ευρώπη. Ας πούμε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κάνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη σε σχέση με την ορατότητα των αλγόριθμων. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, αυτή η βιομηχανία να μην γνωρίζουμε πώς κινείται. Δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα, ας πούμε, μπαίνεις να παρακολουθείς πορνογραφία, λέω εγώ τώρα, ενηλίκων, που είναι νόμιμη, και ξαφνικά βρίσκεσαι στην παιδική πορνογραφία. Πώς γίνεται αυτό? Πού προκύπτει? Ή μπαίνεις και βλέπεις κάποια βιντεάκια κάποιων έτσι διεπτυκτισμών, ας πούμε, κάποιων ανθρώπων στον δρόμο, οπουδήποτε αλλού, και φτάνεις στα πιο ακραία γεγονότα. Πώς αυτοί οι αλγόριθμοι κινούνται ώστε σε βγάζουν σε ακραία γεγονότα? Τι γίνεται από πίσω? Δεν γνωρίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εικόνα για αυτό το πράγμα. Στο βωμό του κέρδου, στο όλα επιτρέπονται και τα όλα απαγορεύονται. Θεωρητικά τα απαγορεύονται, τα επιτρέπονται, έτσι. Έτσι. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι ο τζίρος των δεδομένων είναι πιο μεγάλος από το τζίρο του πετρελαίου πλέον. Οι εταιρείες, οι GAFAM, λεγόμενες Google, Amazon, Microsoft, Apple και Facebook, έχουν παραπάνω τζίρους από ό,τι έχουν οι βιομηχανίες, οι πετρελοβιομηχανίες. Άρα κινούν μεγαλύτερο ποσό, που μας καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και πρέπει κάποια στιγμή να προσπαθήσουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Και για μένα οι γονείς δεν έχουν άνοση, ειδικά οι μικροί γονείς ηλικία, οι οποίοι έχουν πλήρη εξοικείωση. Μισό λεπτό. Κύριε Κορμά, αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Εγώ το αναγνωρίζω από τα μικρά παιδιά ότι όταν εγώ έχω απορία και λέω τεχνολογικά είμαι αναλφάβητη, ότι έρχονται να μου δείξουν εκείνα τα κουμπάκια και τα μονοπάτια τα οποία θα με οδηγήσουν σε αυτό το οποίο εγώ ψάχνω. Ρωτάω πάρα πολύ απλά. Μέσα σε όλα αυτά τα καταιγιστικά τα οποία μας λέτε αυτή την ώρα, εγώ που δεν τα ξέρω όλα αυτά, πώς μπορώ να προστατεύσω το παιδί μου, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου? Είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και πώς θα το παραδεχτώ, αν θέλετε, με πολύ θάρρος, ότι δεν τα γνωρίζω όλα αυτά? Και πώς θα αντιμετωπίσω το παιδί? Ρωτάω πολλά και ο χρόνος πιέζει βέβαια. Και πώς θα αντιμετωπίσω το παιδί που θα έρθει και θα πει, μα εμένα ο φίλος μου, οι φίλοι μου μπορούν να το κάνουν αυτό και εγώ δεν μπορώ να το κάνω, και εσείς είσαστε εκείνοι οι γονείς που είσαστε κακοί και μου απαγορεύετε να κάνω πράγματα? Για πείτε μου. Ωραία. Καταρχήν να πάμε στους γονείς που γνωρίζουν το διαδίκτυο. Πάμε σε αυτούς. Και αντιστρέφω λοιπόν το ερώτημα. Αυτοί οι γονείς που είναι στο Facebook ή οι μαμάδες είναι στο Instagram, που ανεβάζουν φωτογραφίες των ίδιων τους των παιδιών. Αυτοί οι γονείς πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους? Γιατί δεν τα προστατεύουν? Ένα το ερώτημα. Τώρα το δεύτερο. Αυτό που μου αναφέρετε τους γονείς που δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν, δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ πρέπει είναι μια γενική θεώρηση. Καμιά φορά το βλέπουμε, όχι μια φορά, σχεδόν όλες τις φορές, βλέπουμε ότι όταν μας παίρνουν τηλέφωνο οι γονείς, λένε το παιδί μου έχει εξάρτηση από το διαδίκτυο. Το παιδί μου κάνει αυτό. Το παιδί μου κάνει τ' άλλο. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει πρώτα εμείς να αλλάξουμε ως άνθρωποι, να αλλάξουμε ως γονείς και μετά να πάμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Εάν δεν το κάνουμε αυτό και βλέπουμε το θέμα και λέμε, α, τα παιδιά φταίνε για τα πάντα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί εγώ μπορεί να μην ξέρω διαδίκτυο, είμαι γονιός που μην ξέρω διαδίκτυο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι το παιδί μου δεν πρέπει να μπαίνει σε πορνογραφικό site. Αυτό που λέτε τώρα είναι αυτό που πρέπει να ισχύει σε κάθε οικογένεια. Αν δεν αλλάξει, εσύ πώς ζητάς από τον άλλον να αλλάξει? Μα δεν ξέρω, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρω
ότι δεν πρέπει το παιδί μου να μπαίνει σε πορνογραφία, πρέπει να ξέρω διαδίκτυο. Ξέρω. Δεν είναι, να σου το πω κι αλλιώς, να το γενικεύσω λίγο. Δεν ξέρω ότι το παιδί μου δεν πρέπει να κυκλοφορεί στο Ηράκλειο με μηχανάκι, χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα. Δεν το ξέρω. Κινδυνεύει. Δεν το ξέρω ως γονιός που έχω αυτοσοδηγό και μπροστά έχω και πίσω έχω τα δύο μου παιδιά που εγώ φοράω κράνος και αυτά δεν φορούν. Δεν είναι εικόνες που τις βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα αυτές. Άρα, τι λέμε, δεν πρόκειται να τύχει σε εμάς αυτό. Άρα, τι λέμε, εντάξει, καλά είναι να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, άσε λίγο το παιδί λίγο να είναι έτσι πέρα αφημένο και εντάξει, μωρέ, δεν θα συμβεί και τίποτα. Okay, το ελέγχω. Άρα, λοιπόν, πρώτα βολευόμαστε εμείς και μετά εκ των υστέρων ζητάμε κάποιες συμβουλές. Πες μας τρεις συμβουλές για να σώσουμε το παιδί μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εμείς λοιπόν, οι γονείς του δημοτικού, είτε ξέρουν είτε δεν ξέρουν ίντερνετ, για μένα είναι το ίδιο. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να δημιουργήσουν, να απέχουν, να οδηγήσουν τα παιδιά σε αποχή σε κοινωνικά δίκτυα. Δεν υπάρχει άλλη λύση σε αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Δεύτερον, τα παιδιά να μην ξενυχτούν, είτε είναι στην πρωτοβάθμια είτε είναι στη δευτεροβάθμια, γιατί ένα παιδί που ξενυχτά διαλύεται οργανικά. Έτσι, δεν χρειάζεται τώρα, δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε πιο πολύ ιατρικά όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η κοινή ιατρική αντίληψη για το θέμα αυτό. Τρίτον, δραστηριότητες, κουραστικές, με κόστος πολλές φορές, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ελεύθερη άσκηση. Όμως αυτό πρέπει να γίνει. Ας βγάλουμε λιγότερα χρήματα και ας εμφανίσουμε να έχουμε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μας. Τι να κάνουμε, αυτό θέλουν τα παιδιά του δημοτικού. Είμαστε όλοι μας μηδενός εξαιρουμένοι μακριά από την πραγματικότητα και αυτά τα οποία μας αναφέρεται, κύριε Κορμά. Αυτό διαπιστώνω. Ναι, είμαστε μακριά, αλλά τα αποτελέσματα είναι κοντά μας. Ναι. Δηλαδή, όταν βλέπουμε, ας πούμε, ένα παιδί αυτή τη στιγμή που είναι 14 χρονών και έχει ρατσιστικό υπόβαθρο και εμείς, ας πούμε, παραδοσιακά, να σας το πω αλλιώς, είμαστε φιλοβενεζιλικοί για να το πω στην Κρήτη. Λες τότε πώς συνέβη τώρα αυτό. Προφανώς συνέβη γιατί το παιδί είναι στο διαδίκτυο και δέχεται ρεθίσματα και σε αυτό το επίπεδο από ανθρώπους που δεν έχουμε καν τη γενική μου καμία σχέση ούτε με τη δική μας προσέγγιση στη ζωή, ούτε με οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει την τοπική μας κοινωνία. Ή ας πούμε, εγώ λέω στους γονείς που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο, ας ανοίξουν θέματα. Τι είναι δημοκρατία, τι είναι ελευθερία, τι είναι πατρίδα, τι είναι οτιδήποτε άλλο. Να δείτε λίγο πώς στο διαδίκτυο διαμορφώνονται τα πράγματα. Αυτή τη στιγμή, καλώς έχουμε στείλει στην. Προσέξτε λίγο να δείτε πώς γίνονται και πώς. Και να μου το ολοκληρώσετε γρήγορα, γιατί ναι. Πρέπει και να αποχαιρετήσω. Έχω περάσει το χρόνο. Ωραία, μου. Το αφήσουμε αυτό γιατί ήταν μεγάλο θέμα τότε. Θα το βγούμε σε επόμενη. Ωραία. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ωστόσο. Βεβαίως. Και να κλείσουμε ένα ραντεβού να την κάνουμε. Αυτό επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, γιατί τον επηρεάζει. Μέχρι και τον ψήφο μας επηρεάζει το διαδίκτυο. Έχει γίνει και το Cambridge Analytica αυτό στην Αμερική. Ωραία. Έχει γίνει στο Brexit, έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες. Η επόμενη επικοινωνία μας, το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού θα έχει να κάνει με αυτό το θέμα. Κύριε Κορμά, okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλά, καλημέρα σας.